Ας ανοίξουμε και τις πόρτες των καρδιών μας.
Θα ανοίξουμε τα σπίτια μας. Ας ανοίξουμε και τις καρδιές μας να έρθει μέσα η Παναγία. Να διώξει, να καθαρίσει και να κάψει κάθε αγκάθι από τα πάθη μας, τις κακίες μας και τις αδυναμίες μας που έχουμε μέσα μας. Και να μας φέρει τα δώρα της. Το δώρο της ειρήνης, της χαράς, της αγάπης, της ταπείνωσης, της καλοσύνης, της συγχωρητικότητας, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που τόσο εμείς έχουμε ανάγκη σήμερα στις μέρες μας και τους οποίους καρπούς τους έχουμε βγάλει τελείως από τη ζωή μας. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ας ανοίξουμε τις πόρτες των σπιτιών μας και τις πόρτες των καρδιών μας και ας ευχόμαστε στην Υπεραγία Θεοτόκο να μας δώσει την υγεία και του σώματος και της ψυχής. Να μας δώσει τον φωτισμό του πνεύματος, του μυαλού μας και να μας δώσει τη σωτηρία πρώτα όλων των άλλων και τελευταία της δικής μας. Να βοηθήσει αυτό τον έρημο τον τόπο να μείνει ψηλά ή να σηκωθεί όρθιος. Να βοηθήσει όλους μας να αντέχουμε την πλημμυρίδα του κακού που κατακλείζει την εποχή μας και να μένουμε όρθιοι και να καλλιεργούμε τις αρετές και να γινόμαστε αυτό το οποίο έχει ονειρευθεί ο καθένας. Σοφός, ευεργέτης, επιστήμων, ήρωας, Άγιος. Τέτοιους ανθρώπους πάντα έβγαζε η άριστα. Τέτοιους ανθρώπους συνεχίζει να έχει και σήμερα. Και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο μέλλον με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας οι καλοί μας ιερείς και τα εκκλησιαστικά συμβούλια των δύο ναών, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Νικολάου. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας την ιερότητα θεολογία, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου και φέτος έδωσε την ευλογία να έρθει η Παναγία μας από το Μικρόκαστρο, από το μοναστήρι της, από τον Παρθενώνα της, όπου προστατεύει τις μοναχές και τις έχει σαν μία οικογένεια, να έρθει και σε εμάς. Με τα πόδια, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία. 8 χιλιόμετρα ανηφόρα, δύσκολη ανηφόρα. Με τα πόδια ήρθε η Παναγία, συνοδευόμενη από ευλαβείς χριστιανούς, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Με τα πόδια θα συνοδεύσουμε την Παναγία στη σπίτια μας. Και εύχομαι η καλή μας η Υπεραγία Θεοτόκος να δώσει στον καθέναν από εμάς κατά την καρδία του, κατά την πίστη του, κατά την ψυχή του. Να δώσει δηλαδή σε όλους μας την υγεία, το φωτισμό και τη σωτηρία. Να δώσει σε όλους μας να ευωδοθούν οι σκοποί, οι ευγενείς σκοποί των καρδιών μας. Να δώσει σε όλους μας να πραγματοποιηθούν τα όνειρα που έχουμε για τη ζωή μας και τις οικογένειές μας, για τους γύρω μας. Και στο τέλος να είναι αυτή η οποία θα μας πάρει στην αγκαλιά της και θα μας συνοδεύσει μπροστά στον θρόνο του Υιού και Θεού της και Θεού μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και θα είναι συνήγορος υπερασπίσεώς μας μπροστά στον θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης και στο βήμα του φιλάνθρωπου, πατέρα, αλλά ταυτόχρονα και δικαίου κριτού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν, αγαπητοί μου αδελφοί. Βοήθειά μας η Παναγία. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν δυσμνήμασι ζωή χαρισάμενο. Διευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε σου Θεό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Βοήθεια.